Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 28 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτή σας ενημέρωση από το Super B. Απογοητευτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση πολλών Ελλήνων αναδεικνύει η έρευνα της Ελστάτ. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 28%, ποσοστό 28% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται στα όρια του κινδύνου φτώχειας, ενώ στις φτωχότερες περιφέρειες συμπεριλαμβάνεται η Δυτική Ελλάδα. Από τις φτωχότερες περιοχές αναδεικνύεται η Δυτική Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία είναι η δεύτερη περιφέρεια της χώρας, με μεγάλο ποσοστό των πολιτών της να δηλώνει πως βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών 2021, που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με στοιχεία, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας στη Δυτική Ελλάδα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, με ποσοστό 28,5%, πίσω μόνο από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που ανέρχεται σε 29%, όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα. 8 στους 10 δηλώνουν ότι το εισόδημα έμεινε ίδιο ή μειώθηκε. Το 6,9% των οικοκυριών δήλωσε ότι το εισόδημά του αυξήθηκε κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 26,3% των οικοκυριών ότι μειώθηκε και το 66,7% ότι παρέμεινε το ίδιο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού σε χαμηλή ένταση εργασίας από 11,8% το 2020 σε 13,6% το 2021 και του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας από 17,7% το έτος 2020 σε 19,6% το έτος 2021. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω. Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18 έως 64 ετών που διαβίει σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας υπολογίζεται σε 13,6% επί του συνόλου του πληθυσμού αυτής της ομάδας ηλικιών, εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Το ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 12,5% και για τις γυναίκες σε 14,6%. Της ουσίας πάνω από ένα στους τέσσερις πολίτες που ζουν στη Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και είναι νούμερα ανησυχητικά. Πάμε τώρα στην θερμοκρασία που έπιασε σήμερα τους 40 βαθμούς στην Πάτρα. Ο Δήμος Πατρεών ανακοίνωσε ότι οι κλιματιζόμενες αίθουσες που θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ σε ποια σημεία λειτουργούν θα είναι ανοιχτές για τον κόσμο και ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες έως και αύριο Παρασκευή. Στα επίπεδα καύσωνα σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε ακόμη και στους 40 βαθμούς, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που υπήρχε έκαναν το σκηνικό του καιρού ακόμη πιο εκρηκτικό. Ηλιοφάνεια και ζέστη μέχρι 39 βαθμούς αναμένουμε και αύριο για την Πάτρα. Την ίδια στιγμή, λόγω του καύσωνα από τον κοινωνικό οργανισμό του Δήμου Πατρέων, έγινε γνωστό ότι προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση συμπολιτών μας σε κίνδυνο, παρατείνεται η λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων στο κτίριο των Δομών Αστέγων, Ποκαούρη 100 και Γούναρη, για την παραμονή των πολιτών κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου και για τις ώρες 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ. Σε περίπτωση συνέχισης του καύσωνα, θα υπάρξει νέα παράταση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στους κλιματιζόμενους χώρους έχοντας μαζί τους ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως ταυτότητα διαβατήριο. Τώρα μέσα σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υψηλός είναι ο κίνδυνος όλες αυτές τις ημέρες και θα είναι πάρα πολύ υψηλός αύριο όπως αναφέρει η πολιτική προστασία στα έγγραφά της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καλησπέρα στον Δημήτρη Χωρίτο. Καλησπέρα, Γιώργο. Θα είναι πολύ υψηλός αύριο, ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Άρα χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, έτσι, Δημήτρη? Έτσι, κυρίως σε Αχαΐα και Ηλία, Γιώργο. Ο κωδικός είναι στο νούμερο 3. Ο βαθμός επικινδυνότητας στο 3 λογίζεται ως υψηλός. Ναι, μεν δεν είναι πολύ υψηλός, αλλά το 3 επαρκεί για να μας δείξει ότι θέλουμε αυξημένη προσοχή. Θα έχουμε φυσικά ως συνεπακόλουθο περιπολίες από τις αρχές, κυρίως σε δασικές, αγροτοδασικές ζώνες. Θα έχουμε τη δέουσα προσοχή
κυρίως από περιπολικά αστυνομίες και όχι μόνον, αλλά πρέπει να προσέξουμε και εμείς οι ίδιοι, είτε από αμέλεια, είτε από έτερους λόγους, μην μπουν φωτιές. Είδαμε ότι με τους υφιστάμενους ανέμους που έχουμε, μία φωτιά η οποία μπορεί να ξεκινήσει, Φερρυππίν, από την Καλλιθέα του Δήμου Πατρέων, να βρεθεί εν ρηπεί οφθαλμού μέσω του ανέμου μέσα στον Ερήμανθο. Και πάνω απ' όλα, εκεί που επικεντρώνονται οι αρχές, διότι κακά τα ψέματα, μία στις δύο φωτιές σχετίζεται με εμπρισμό, στις ύποπτες κινήσεις κάποιων ατόμων. Ήδη στα Άγραντα Ηλίας προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως εμπριστής κατόπιν υπόδειξη συγχωριανών του. Στην Εύβοια είδαμε τι έπαθαν. Άνθρωπος που χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης έβαλε δύο φωτιές, τον συνέλαβαν. Τον άφησαν μετά από 10 μέρες ελεύθερο και έβαλα άλλες δύο φωτιές. Άρα λοιπόν, είτε είναι πρόσωπα τα οποία έχουν προβλήματα ψυχολογικού χαρακτήρα, είτε πρόσωπα τα οποία εσκεμμένως φουντώνουν ολόκληρες ζώνες για ίδιον όφελος, ξέρουν τι λέω, κτηνοτρόφοι, αγρότες και οι άνθρωποι της επαρχίας. Πρέπει με έναν τρόπο οι αρχές να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους και ταυτόχρονα... Αχαΐα και Ηλία, να θυμίσω ότι στην Ηλία έχουμε 18 φωτιές σε 15 μέρες. Άρα λοιπόν... Το τελευταίο τρίμηνο, Γιώργο, σε Αχαΐα και Ηλία είχαμε 280 πυρκαγιές. Αυτό είναι νούμερο ρεκόρ. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάθε τρεις και λίγο να φουντώνουν... Και είναι προφανές ότι αυτό που είπε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, από την Ηλία στην τελευταία επίσκεψή του, ότι εδώ δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλα αυτά τα νούμερα, τόσες δεκάδες φωτιές, κυρίως στο νομό της Ηλίας. Άρα νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να μιλήσουμε για εμπρισμό στις περισσότερες από αυτές. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο, επαναλαμβάνω, είναι στο πιο επικίνδυνο σημείο των τελευταίων ημερών η πρόβλεψη για τους ανέμους και τη θερμοκρασία αύριο σε Αχαΐα και Ηλία. Ο κίνδυνος φωτιάς, με λίγα λόγια. Λοιπόν. Έτσι, πάμε στην ανακοίνωση, Δημήτρη, των αποτελεσμάτων των Πανελλήνων Εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Μπαίνει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, έτσι, και των οικογένειών τους. Μετά από 59 χρόνια ακριβώς, Γιώργο, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ένα μήνα νωρίτερα. Ήθιστε περί τα τέλη Αυγούστου να ανακοινώνονται οι βάσεις, οπότε η αγωνία των διαγωνιζομένων, των υποψηφίων, να κορυφώνεται και μάλιστα μαζί με τη ζέστη. Τώρα το να ξέρεις εκ προημίου αν έχεις εισαχθεί, σε ποια σχολή και πώς θα πράξεις από Σεπτέμβρη και εντεύθεν, νομίζω είναι ανακουφιστικό όλο τούτο. Μπορεί τα παιδιά να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους, τα μπάνια τους, την ζωή τους, οτιδήποτε θέλουν, χωρίς άγχος. Και είναι εξαιρετικά καλό αυτό. Και μπράβο στους ανθρώπους του Υπουργείου που επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια, όπως είπες και εσύ, δίνουν ένα τέλος σε αυτή την αγωνία που κρατήσει όλο το καλοκαίρι, έτσι. Χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς κανένα λόγο. Αντί να βάλουν τις μηχανές να δουλέψουν, σε εισαγωγικά τις μηχανές, περί τα τέλη Αυγούστου τα ζώα μου αργά, δεν πάνε να είναι σε αγωνία 100.000 οικογένειες. Πάμε όμως τώρα στην ουσία. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να πούμε ότι είχε αποτελέσματα και ταλαιπωρούσε τους υποψηφίους ή τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ταλαιπωρούσε τις τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ερχόνταν στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, στις φοιτητουπόλεις για να βρουν σπίτια. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν νωρίτερα, με μεγαλύτερη άνεση, έτσι. Έτσι. Και ξέροντας ακριβώς πλέον σε ποιες σχολές έχει περάσει το παιδί τους, αρκετοί έπιαναν σπίτια στο περίπου ξέροντας τι έχει γράψει το παιδί τους, νίκιαζαν σπίτια τα προηγούμενα χρόνια, τα έχουμε ζήσει, έτσι. Τα έχουμε ζήσει και αυτό που είπες είναι μία δεύτερη παράμετρος, η μεγάλη ταλαιπωρία των οικογενειών τελευταία ώρα να σπέβδουν σε ξένες κυριολεκτικά πόλεις να βρουν σπίτι στο παιδί τους. Ήταν κυριολεκτικά ένα βασανιστήριο. Τώρα πλέον να πούμε, Δημήτρη, ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών εξακολουθεί και έχει σχολές υψηλότατης καταγραφής και στα αποτελέσματα. Η ιατρική Πατρών και αρχιτεκτόνων μηχανικών είναι στις πρώτες 20 σχολές, έχουν πάνω από 18.000 μόρια, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο. Έτσι, για να μιλήσουμε και με νούμερα και στατιστικά, φέτος σε σχέση με πέρυσι εισέρχονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσια ΙΕΚ περίπου 4.000 άτομα περισσότερα
σε σχέση με πέρυσι. Ένα, η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος. Περίπου 61.000 εισάγονται στις ανώτατες σχολές και 14.000 και μισό τώρα μέσες άκρες σου μιλάω, στα δημόσια ΙΕΚ. Άρα λοιπόν παρατηρούμε ότι σε σχέση με πέρυσι συνολικά αθρηστικά ΑΕΗ και δημόσια ΙΕΚ μιλάμε για 75.000 και κάτι σε ό,τι αφορά τους εισακταίους. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που είναι εξαιρετικά παρήγορο, Γιώργο, είναι ότι το 93% των υποψηφίων εισάγεται σε σχολές της προτίμησής του στις πρώτες 10 φυσικά που έβαλε. Έτσι, δηλαδή, δίδουμε μια έκταση από το 1 έως το 10 με βάση την προτίμηση. Άρα, 9 στα 10 παιδιά θα σπουδάσουν πάνω κάτω αυτό που επιθυμούν και δεν θα εισακούν σε άσχετη σχολή. Οπότε αντιλαμβανόμεθα ότι αυτό διευκολύνει και τις καριέρες και το μέλλον των παιδιών. Μάλιστα. Κάτι καλό έγινε κακά τα ψέματα φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, μάλλον συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία λέγαμε πριν. Συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές, αυτούς που πέτυχαν. Αυτοί που δεν πέτυχαν δεν έχουν χάσει τίποτα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι έχουμε και πάλι βεβαιωμένες πλέον πολλές επιτυχίες και στην περιοχή. Αλλά θα τα πούμε αυτά από αύριο. Πάμε τώρα σε μία ακόμη διαδικτυακή απάτη και μάλιστα απάτη με ποσό μαμούθ. Θύμα ακόμη μία επιχείρηση στην Ηλία, στην Αμαλιάδα. 120.000 ευρώ, Δημήτρη. Έτσι, το να εξαπατούν κάποιοι επιτίδιοι ηλικιωμένους ή ανύποπτους πολίτες. Ας πούμε σε πρώτη φάση ότι μπορεί να το κατανοήσει κανείς. Έχουν άγνοια οι πολίτες, σου ζητούν μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου κάποια στοιχεία και αφελώς τα δίδεις. Το να εξαπατηθεί όμως ένας επιχειρηματίας και μάλιστα κάποιου βεληνεκούς, συνιστά παραδοξότητα, Γιώργο. Κάποιος λοιπόν υποδίθηκε τον πελάτη σε επαγγελματία της Αμαλιάδας και του είπε ότι θέλει να αγοράσει προϊόντα από αυτόν και να του δώσει το λογαριασμό του για να του βάλει άμεσα χρήματα, ούτως ώστε να του τα αποστείλει την επομένη. Λέγε σούπα μούπες, του απέσπασε κωδικούς από το λογαριασμό του επιχειρηματία και ο επιτίδιος τι έκανε. Μέσα σε λίγα λεπτά μετέφερε το ηλικιώδες ποσό των 120.000 ευρώ σε δικό του λογαριασμό. Τώρα αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για ποσά τα οποία είναι αδιανόητα και μάλιστα από επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι πολύπειροι, πρέπει να υποψιάζονται. Πώς ο άνθρωπος κατάφερε να το αποσπάσει κωδικούς και όχι μόνον, παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και δεν λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Μαρίνα της Πάτρας. Ναι. Μάλλον σε αυτό που στην Πάτρα ονομάζουμε Μαρίνα, γιατί αυτό δεν είναι Μαρίνα. Και δεν είναι Μαρίνα όχι λόγω των τελευταίων ζημιών, δεν ήταν από πριν. Ο Δήμος Πατρέων με επιστολή του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη προς τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Πέτσα ζητά χρήματα για να επισκευαστούν, Δημήτρη, οι ζημιές που έγιναν τελευταία στη Μαρίνα, έτσι. Μα ζητά το αυτονόητο. Όταν πέρυσι, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, είχαμε αυτές τις καταστροφές στη Μαρίνα της Πάτρας, δηλαδή σε ένα χώρο δημοτικό και κατ' επέκταση δημόσιο, μπορείς να έχεις αφήσει επί ένα έτος, επί 12 συναπτούς μήνες, την εικόνα αυτή και υποτίθεται θέλει ο Κικίλιας να λέει ο τουρισμός είναι εδώ και αναπτυσσόμεθα. Πώς να ελιμενιστεί ένα κρουαζιερόπλοιο στη Μαρίνα. Πώς να ελιμενιστούν όλα αυτά τα μικρά πλοιάρια, τα τουριστικά που έρχονται και πηγαίνουν έρχονται από τα Ιόνια νησιά. Στις εικόνες που βλέπουμε. Αυτό τον τουρισμό θέλουν. Έτσι αναπτυσσόμεθα. Έπρεπε το ίδιο το κράτος όταν εγκαίρος ο Δήμος της Πάτρας ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο το αυτονόητο κονδύλια άμεσης επισκευής της Μαρίνας, διότι έρχεται η νέα τουριστική σεζόν, υποδεχόμαστε κόσμο. Αλλά δεν υποδεχόμαστε και πολύ κόσμο. Αυτόν που υποδεχόμαστε, τι να του πεις τώρα. Τώρα που μιλάμε, έχουν ελιμενιστεί. Νομίζω το θέμα της Μαρίνας θα χρειαστεί να το συζητήσουμε με αφορμή και αυτή την επιστολή τις επόμενες ημέρες με τους αρμόδιους, για να δούμε και τι σχεδιασμό έχει ο Δήμος. Γιατί ωραία είναι να ζητάς λεφτά. Ναι. Αλλά να δούμε και τι σχεδιασμό έχει για να γίνει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή Μαρίνα. Δεν είναι μόνο θέμα η επισκευή των ζημιών, είναι και η αξιοποίηση της Μαρίνας. Σύμφωνοι, αλλά πέραν του σχεδιασμού ήδη υφίσταται ισχνή, αλλά υφίσταται κινητικότητα στη Μαρίνα. Δηλαδή βλέπουμε και τώρα... Ναι, υπάρχουν κάποιες βάρκες.
Και λίγα μεγάλα σκάφη. Εντάξει, όλο τούτο όμως δεν μπορεί να είναι στην κατάσταση που βλέπουμε η Μαρίνα. Συμφωνούμε. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε και στην τελευταία είδηση από αυτό τον κύκλο θεμάτων της επικαιρότητας, γιατί είχαμε την επισημοποίηση της ανάληψης της θέσης του αναπληρωτή διοικητή στο νοσοκομείο του Ρίου από τον κύριο που βλέπουμε εδώ, τον κύριο Ανδρέα Μαζαράκη. Εδώ το βλέπουμε με τον διοικητή της ΕΚΤ, είπε τον κύριο Καρβέλη. Είναι ένας γνωστός γιατρός καρδιολόγος στην περιοχή μας, ένας άνθρωπος με μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής. Διετέλεσε ως γνωστόν και πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Λογίζεται ένα πρόσωπο εξαιρετικά επιτυχημένο και αγαπητό. Έχω την αίσθηση ότι οι δεξιότητες που έχει ο Ανδρέας Μαζαράκης σε ό,τι αφορά το εν λόγω πόστο έρχονται να κουμπώσουν τις όποιες ας πούμε ατέλειες, αδυναμίες, τέτοια πρόσωπα. Είναι ένας έμπειρος γιατρός, ένας έμπειρος άνθρωπος του χώρου της υγείας. Νομίζω ότι έχει πολλή δουλειά να κάνει και στο Ρίο, έτσι. Το ξέρει. Το να βάζεις άσχετους είναι το πρόβλημα, διότι βλέπουμε πεθαίνει κόσμος όταν παίρνεις κάποιον από το σπίτι του, από το επιμελητήριο, από τη γωνία δίπλα από την καφετέρια και τον χρήζεις διοικητή, υποδιοικητή κτλ. Ο Μαζαράκης έχει τα εχέγγυα. Έχει μια τεράστια 4 δεκαετίες διαδρομή στη δημόσια υγεία. Ξέρει και πού είναι το τελευταίο... Καλή επιτυχία να έχει. Δημήτρη Χωρίτο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις ειδήσεις και θα πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τι συμβαίνει στον προαστιακό της Πάτρας. Είχαμε πολλές φορές καταγγελίες ότι οι περισσότεροι επιβάτες, οι περισσότεροι, όχι η μειοψηφία, επιμένουν να κινούνται με τον προαστιακό χωρίς μάσκα κόντρα σε όλα τα πρωτόκολλα. Τα φαινόμενα αυτά συνεχίζονται. Δυστυχώς και ενώ ο κορονοϊός κάνει πάρτι, χωρίς μάσκες επιμένουν να μπαίνουν αρκετοί από τους επιβάτες του προαστιακού αλλά και του αστικού κτέλ Πάτρας. Σύμφωνα με καταγγελίες, ένα σημαντικό ποσοστό επιβατών σε κάθε δρομολόγιο μπαίνει χωρίς να φορά τη μάσκα του. Τη φορά μόνο αν και εφόσον του γίνει η σχετική παρατήρηση από τον οδηγό ή τον ελεγκτή. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, ακόμη και στην περίπτωση που τους γίνει παρατήρηση, αρνούνται να την φορέσουν και αντιδρούν ενοχλημένα. Πολλά από τα δρομολόγια του προαστιακού έχουν σταματήσει για αυτόν τον λόγο, με τους οδηγούς να ζητούν την επέμβαση της αστυνομίας. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες του προαστιακού που δεν χρησιμοποιούν την μάσκα τους είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Στην περίπτωση του αστικού κτέλ της Πάτρας το πράγμα διαφέρει. Μάσκα δεν φορούν ακόμα και οι επιβάτες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία και που κινδυνεύουν περισσότερο αν μολυνθούν. Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλες τις γραμμές του αστικού κτέλ Πάτρας, από τα λεωφορεία που κατευθύνονται ή επιστρέφουν από την Πλάζ έως και αυτά που πηγαίνουν σε πιο μακρινές περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης. Και ενώ οι ειδικοί επιμένουν, κάποιοι δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της μάσκας. Πάμε σε ειδήσεις τώρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε την προηγούμενη περίοδο την ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων. Έχουμε πλέον και νέα έκπτωση για εφάπαξ πληρωμές των φορολογικών υποχρεώσεων του μήνα Αυγούστου. Το μάτι κλείνει η εφορία σε χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς όπως έγινε γνωστό θα ισχύσει η έκπτωση του 3% για όσους επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως 30 Αυγούστου. Έκπτωση φόρου 3% θα έχουν όσοι πληρώσουν το φόρο εισοδήματος εφάπαξ μετά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα λάβουν φέτος οι αγρότες θα είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με δεδομένες οφειλές. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παρατάθηκε εκ νέου έως 30 Αυγούστου 2022. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα από τον κορονοϊό, γιατί από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού είναι γνωστό από πού ξεκίνησαν, από ποια περιοχή. Οι ερευνητές μέχρι και σήμερα προσπαθούν να βρουν όμως το ακριβές σημείο αυτής της περιοχής όπου βρέθηκαν τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού, που στη συνέχεια δυστυχώς εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πανδημίες των τελευταίων εκατονταετιών. Αυτό το σημείο λοιπόν φαίνεται πως, σύμφωνα με έρευνα συγκεκριμένης επιστημονικής ομάδας που θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, ξεκίνησε από την αγορά, την κυρίως αγορά της Γουχάν.
Στοιχεία που χαρακτηρίζονται αδιάσυστα και αποδεικνύουν ότι η πανδημία του κορονοϊού ξεκίνησε από την αγορά θαλασσινών και άγριων ζώων στην πόλη Γουχάν της Κίνας, φέρνει στο φως διεθνής ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, καταλήγει ότι τα πρώτα γνωστά κρούσματα COVID-19 εντοπίστηκαν σε άτομα που εργάζονταν ή ψώνιζαν στην αγορά. Παράλληλα, με χρήση γενετικών πληροφοριών, συμπεραίνεται ότι οι δύο παραλλαγές του ιού μεταδόθηκαν από ζώα σε ανθρώπους το Νοέμβριο και στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019. Επιχειρώντας να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί από τους χιλιάδες ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν στη Γουχάν, μόνο 50 αποδείχθηκε ότι έχουν άμεση σχέση με την αγορά, οι επιστήμονες αποδίδουν το γεγονός στην υπερμεταδοτικότητα του κορονοϊού και την ανάπτυξη ήπιων συμπτωμάτων σε μεγάλο μέρος των μελών της κοινότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη, το γενετικό αποτύπωμα του κορονοϊού εντοπίζεται σε νυχτερίδες, αλεπούδες και άλλα θηλαστικά που πολλούνταν στην αγορά της Γουχάν. Η επιστημονική ομάδα εκτιμά ότι η έρευνά της ανατρέπει την εσφαλμένη, όπως τη χαρακτηρίζει η θεωρία, πως ο κορονοϊός που μέχρι σήμερα έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 6 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κατασκευάστηκε σε εργαστήριο. Λοιπόν. Θα αλλάξουμε, όπως βλέπετε, θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε λίγο στα αθλητικά, τα οποία έχουν όμως τη δική του σημασία όταν μιλάμε ειδικά για μία από τις ομάδες έμβλημα της περιοχής. Θέλω να καλησπέσω τον κύριο Φιλόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριο Φιλόπουλο, που είναι από τους πιο δραστήριους νέους παράγοντες που έχουμε στον αθλητισμό της περιοχής, είναι έφορος στον ΟΠ και είναι αναπληρωτής ταμείας στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μετά τις τελευταίες εκλογές που έγιναν εκεί, αναδείχθηκε εκλεγμένος εκεί στην ΚΟΕ. Θέλω να συζητήσουμε για τον ΟΠ. Είχαμε βρεθεί εδώ στο Super B να συζητούμε για τον ΟΠ αρκετές φορές στις αθλητικές ειδήσεις και τις αθλητικές εκπομπές του Super B που θα επανέλθουν στον ΟΠΟ, έτσι, με τη νέα σεζόν, να το πω και αυτό μια και είστε εδώ. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα απολογισμό, κύριε Φιλόπουλε, της πορείας του ΟΠ σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε μια ακόμη χρονιά με δεσμεύσεις, απαγορεύσεις του κορονοϊού και περιορισμούς που έκαναν τις ομάδες να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους, μάλλον να τα προσαρμόζουν ίσως και μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα κάθε φορά. Το ταμείο λοιπόν, μια αντίστοιχη και ταμείας στην ΚΟΕ της χρονιάς, ποιο θα λέγαμε ότι είναι, γιατί είστε ικανοποιημένοι στον ΟΠ και τι θα θέλατε ακόμα να έχει γίνει που δεν έγινε? Για να χαριτολογήσουμε λίγο, το ταμείο και του ΝΟΠ και της Ομοσπονδίας είναι άδειο μετά από αυτή τη χρονιά. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Όπως και όλα τα ταμεία, νομίζω. Τώρα για να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό ταμείο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Πετύχαμε τους περισσότερους από τους στόχους μας. Δεν τους πετύχαμε όλους, αλλά εντάξει. Πάμε για του χρόνου. Ναι. Η άνοδος να επιτεύχθηκε, εντάξει. Δεν επιτεύχθη άνοδος έτσι στο νήμα ή και με έναν περίεργο τρόπο. Δεν έχει σημασία, δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε, προχωράμε και ανακοινώνουμε από τώρα ότι πάλι στόχος της ομάδας μας για του χρόνου είναι η άνοδος. Είναι η άνοδος. Από εκεί και πέρα, πετύχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΟΠ να είναι όλες οι ηλικιακές ομάδες μας στις τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Είχαμε πάλι ένα μετάλλιο από την ομάδα των εφήβων. Από τους εφήβους, βέβαια. Ακριβώς, ένα χάλκινο μετάλλιο στη Θεσσαλονίκη. Φέραμε και μια τελική φάση εδώ στην Πάτρα, όπου μαζεύτηκαν οι 10 καλύτερες ομάδες στην πιο μικρή κατηγορία των μίνι παιδών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που ήταν έτσι μια πολύ ωραία διαφήμιση για την πόλη μας, για τον ΟΠ και για το κολυμβητήριό του. Να μην αφήσουμε πίσω την κολύμβηση, όπου είχαμε εκεί αρκετές επιτυχίες, μετάλλια στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα από τα παιδιά μας και στην ανοιχτή θάλασσα. Νομίζω ότι εγώ, χωρίς να δηλώνω ειδικός, οι αθλητικοί συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ είναι πολύ ειδικότεροι από μένα, αλλά επειδή παρακολουθώ ειδικά τις προσπάθειες τόσο μεγάλων σωματείων που έχουμε στην περιοχή, εγώ είχα χρόνια να δω τέτοιες επιτυχίες από τον ΟΠ, που πέρασε τη δική του φάση, τα δικά του προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι μια χρονιά που πράγματι μπορεί να οριστεί ως η αρχή της ανασύνταξης του ΝΟΠ, έτσι δεν είναι? Φυσικά είναι, και τα προβλήματα ούτε λύθηκαν ούτε έχουν τελειώσει. Μπροστά μας είναι, τα βρίσκουμε συνέχεια, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Θα προσπαθούμε ένα-ένα να τα λύνουμε. Mm-hmm. Η ανασύνταξη έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Γίνεται συστηματική δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια από τις ακαδημίες. Αυτό το βλέπουμε με τα παιδιά που αγωνίζονται στην αντρική ομάδα μετά, που πάρα πολλά είναι γέννημα θρέμα του ΝΟΠ. Mm-hmm. Το βλέπουμε με τα παιδιά που έχουν πάει στις εθνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 5 ή 6 παιδιά, 5 είναι στην προεπιλογή των εθνικών ομάδων και ελπίζουμε
αρκετοί από αυτούς, αν όχι όλοι, να είναι και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι το παγκόσμιο των παιδών. Γίνεται σοβαρή δουλειά. Βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, δεν πάμε με πυροτεχνήματα, δεν πάμε με... Με φανφάρες. Κάνουμε, με φανφάρες, ούτε θα κάνουμε θαύματα, ένα-ένα θα τα πετύχουμε. Ναι, το ότι γίνεται σοβαρή δουλειά νομίζω ότι φάνηκε, επαναλαμβάνω, και σε αυτά τα αποτελέσματα που ήρθαν φέτος, γιατί όπως είπατε προηγουμένως και η άνοδος ήταν θέμα λεπτομεριών. Ναι. Χάθηκε φέτος. Είναι χαρούμενο γεγονός αυτό που κάνετε, ότι από τώρα βάζετε υψηλό στόχο για την επόμενη χρονιά την άνοδο. Αλλά θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση στην οποία αναγκάζεται και ο ΝΟΠ να αγωνίζεται. Είπα προηγουμένως ότι λόγω του κορονοϊού αναβλήθηκαν αγώνες, μετατέθηκαν αγώνες. Ο σχεδιασμός σας όλος κάθε φορά χρειαζόταν να αναθεωρηθεί λόγω των συνθήκων. Ενδεχομένως και στα έσοδά σας να είχατε προβλήματα ως σωματείο από αυτή την κατάσταση. Πώς τα αντιμετωπίσατε όλα αυτά? Δεν είχαμε απλά προβλήματα. Ήταν συντριπτικό αυτό που έγινε. Ειδικά αυτή τη χρονιά, γιατί λειτουργήσαμε κανονικά, αλλά ουσιαστικά χωρίς να λειτουργούμε. Με τεράστια πτώση στα έσοδα από τις ακαδημίες. Γιατί? Γιατί είτε λόγω φόβου, είτε λόγω κορονοϊού των παιδιών, είτε τα αδέρφια τους, είτε οι γονείς τους. Βάζουμε μέσα στην εξίσωση το ρεύμα, βάζουμε το αέριο, το οποίο μας δημιουργεί προβλήματα και στη χρήση του κολλημητηρίου του ΝΟΠ που ανεβάζει τα έξοδα, δημιουργεί προβλήματα στις τσέπες των γονέων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω, το έλεγα και στις μέρες καραντίνας, που έτσι ήταν πολύ πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε, ότι ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Δεν πρέπει δηλαδή να το βάζουμε τελευταίο. Νομίζω ότι ειδικά για τα παιδιά πρέπει να το βάζουμε πρώτο και πρέπει να βρούμε τρόπο και εμείς από την παιδιά μας, σαν σωματεία, και η πολιτεία, δεν το συζητάω, αλλά και οι γονείς, να σπρώξουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Ας μην είναι η πισίνα, το λέω για όλα τα παιδιά. Για όλα τα πρέπει όλα τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό. Τώρα, για την πισίνα ακόμα περισσότερο, με τόσες παραλίες, με τόσα περιστατικά που ακούμε κάθε καλοκαίρι. Ρεκόρ από ρεκόρ σε ρεκόρ πάμε τα τελευταία καλοκαίρια. Πρέπει όλα τα παιδιά, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια από ένα κολυμβητήριο, να μάθουν να κολυμπάνε σωστά και να είναι ασφαλείς στο νερό. Τώρα θέλω να μείνουμε λίγο σε ακαδημίες, γιατί είπαμε για τις επιτυχίες των ομάδων εφηβικών, μίνι, ανδρών κτλ. Να μείνω σε ακαδημίες, γιατί η Πάτρα είναι και μια πόλη που παράγει αθλητές, ειδικά στην πισίνα. Έχει μια παράδοση που δεν χρειάζεται να την υπενθυμίσουμε, με τεράστιους αθλητές στην Κολύμβηση και στο Πόλο. Στις ακαδημίες θα συνεχίσετε φέτος να επενδύετε, κι ας είναι έτσι τα πράγματα που μου περιγράψετε προηγουμένως? Δεν το συζητάμε, το θεωρούμε μονόδρομο, γιατί αν δεν επενδύσουμε εκεί θα σβήσουμε. Το μοντέλο του επενδυτή μεγαλοπαράγοντα τύπου Μαρινάκη ή Μελισανίδη ή Σαββίδη, να το πω, αφενός δεν υπάρχει, αφετέρου δεν το θεωρούμε και βιώσιμο. Ο στόχος μας και δικός μου αλλά και σαν διοίκηση είναι ότι τη μέρα που θα φύγουμε εμείς, όταν έρθει αυτή η ώρα, να έχουμε αφήσει πίσω μας κάτι το οποίο να μπορεί να συντηρείται. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό να το κάνεις ούτε με μια ομάδα μισθοφόρων αποκλειστικά με μεταγραφές, ούτε με κινήσεις πυροτεχνικών. Πρέπει να έχεις δικά σου παιδιά. Μόνο με δικά σου παιδιά. Έχει δημιουργηθεί ένα υδροκέφαλο πρωτάθλημα της Α1 με 13 από τις 16 ομάδες να είναι στην Αθήνα. Η άλλη είναι ο ΠΑΟΚ, που εντάξει δεν μπορώ να πω ότι δεν θεωρείται και επαρχία τώρα η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ομάδες επαρχίες να μπορέσουν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Εμείς θα το προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που κάνετε αρκετοί άνθρωποι στη διοίκηση του ΝΟΠ τα τελευταία χρόνια, δεν είναι? Φυσικά είναι πολλοί άνθρωποι. Είναι αυτό που είπατε, δεν είναι δηλαδή ενός ανδρός δουλειά αυτό όλο. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να με βλέπετε πιο συχνά και λόγω της Ομοσπονδίας, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο συμβούλιο που τρέχει, που ασχολείται. Και πέραν από το συμβούλιο που κατέχει, ας πούμε, και τις επίσημες θέσεις, υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι που έρχονται δίπλα μας να μας βοηθήσουν όπως μπορεί ο καθένας. Τους ευχαριστούμε. Μιλάω για φίλους του ΝΟΠ, μιλάω για ανθρώπους που εμφανίστηκαν μετά από αρκετά χρόνια. Μιλάω κυρίως για τους γονείς που είναι χρηματοδότες του ομίλου ουσιαστικά και βοηθάνε πολλές φορές και πέραν των υποχρεώσεών τους. Φυσικά δεν φτάνουν αυτά. Θέλουμε κι άλλους. Χρειαζόμαστε την πόλη δίπλα μας, χρειαζόμαστε εταιρείες να χορηγήσουν. Νομίζω ότι και η πόλη χρειάζεται τον ΝΟΠ. Όπως χρειάζεται τέτοια σωματεία να είναι. Εμείς το πιστεύουμε, εμείς το φωνάζουμε. Λέμε, ελάτε να δείτε το κολλημητήριο, ελάτε να μας δείτε, ελάτε να γνωρίσετε τους ανθρώπους, την ομάδα.
Και να πούμε και το εξής, ότι τα νούμερα που χρειάζονται για μια ομάδα υδατοσφαίρησης δεν είναι αυτά τα τρελά νούμερα του ποδοσφαίρου. Με ένα μικρό κομματάκι από αρκετούς ανθρώπους θα μπορέσουμε να. Μπορείς να κάνεις μια σωστή δουλειά. Να κάνεις μια σωστή δουλειά και να κάνεις κάτι. Τώρα, μια και είπατε για το κολυμπητήριο, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Τι γίνεται με το κολυμπητήριο, γιατί και αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Είναι εκεί όπου όλα συμβαίνουν και πρέπει να συμβαίνουν. Είστε ικανοποιημένοι, θέλει δουλειά ακόμα να γίνει, με το Δήμο συνεργάζεστε, τι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα εντάξει έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, παρόλο που δεν έχουμε. Περιμένουμε την επέκταση της παραχώρησης που λήγει σε 2 χρόνια. Δεν έχουμε δεχτεί αρνητική απάντηση από το Δήμο. Από την άλλη, εντάξει, δεν μπορώ να κρύψω ότι κολλησιοργούν και λίγο. Δηλαδή, εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα να το λήξουμε, γιατί πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο κολυμπητήριο. Πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να βάλουμε προγράμματα. Γερνάει σιγά-σιγά, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια, είναι δίπλα στη θάλασσα. Αλλά μπορεί σε ένα νοικιασμένο σπίτι να το πω να ρίξει λεφτά. Όχι. Αν δεν ξέρει ότι θα είναι δικό σου για τα πολλά επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα χτίστηκε από την ελληνική πολιτεία με τη συνδρομή και του ναυτικού ομίλου πατρών. Δεν μας το χάρισαν. Έχει δώσει και ο ΝΟΠ αρκετά λεφτά και για την κατασκευή του, αλλά ακόμα περισσότερο για τη συντήρησή του και για τη βελτίωσή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ζητάμε να μας χαρίσουν κάτι. Ζητάμε νομίζω αυτό που δικαιούμαστε και έχουμε ένα κολυμβητήριο στο Λίδι. Ήρθαν, σας είπα, 10 ομάδες την προηγούμενη Σαββατοκύριακο. Ξετρελάθηκαν όλοι, τους άρεσε πάρα πολύ. Έρχονται συνεχώς ομάδες για φιλοξενίες. Τώρα να πω και μια παρένθεση. Αν βάλουμε κάτω τις διανυκτερεύσεις, τα φαγητά, τα ψώνια που έκανε ο κόσμος από ένα τουρνουά μόνο, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Αν βάλουμε κάτω όλη τη χρονιά, θα δείτε ότι ίσως είμαστε όχι ο ΝΟΠ, μόνο όλες οι ομάδες, το μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ναι, μα δεν έχουμε και πολλά ακόμη τουριστικά προϊόντα. Λοιπόν, κύριε Φιλόπουλη, νομίζω ότι κάναμε έτσι ένα μήνυμα απολογισμό σε αυτά τα λίγα λεπτά. Σας λέω και εσάς και λέω και στους τηλεθεατές μας ότι θα τα πούμε για το επόμενο διάστημα και για τον ΝΟΠ και για τις άλλες ομάδες περιοχής, καθώς επιστρέφουν από το τέλος του επόμενου μήνα και τα αθλητικά μας εδώ και οι αθλητικές μας εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και πολλά συγχαρητήρια σε όλες και όλους εκεί για τη δουλειά που κάνετε. Εγώ κρατώντας ψηλά τη σημαία ενός από τα ιστορικά τώρα σωματεία που έχουμε στην περιοχή και στη χώρα, μιλώντας για τον ΝΟΠ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Ψάχνεις τη δική σου ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον? Μπες στο voucher.gov.gr και μάθε για τα προγράμματα για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις πράσινες δεξιότητες. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει και διεκδίκησε μια καλή θέση εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.